Γεια σας παιδιά, ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλες καλά. Είναι γνωστό πως τα θρίλερ μας δείχνουν κομμάτια της ζωής που είναι εντελώς εκτός της δικής μας καθημερινότητας. Παρουσιάζουν μερικούς από τους πιο τρομακτικούς, ιδιαίτερους και ταραγμένους ψυχολογικά ανθρώπινους χαρακτήρες. Και ειδικότερα δείχνουν τη σκοτεινή πλευρά της ζωής. Ευτυχώς τα περισσότερα βασίζονται στη φαντασία, αλλά όχι όλα. Πολλές ιστορίες πρόκειται για αληθινά γεγονότα που μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν φοβόμαστε και απλά μας λένε «Εντάξει μωρέ, μια ταινία είναι», γνωρίζουμε πως δεν ισχύει. Μια ταινία φαντασίας δεν βασίζεται σε αληθινές ιστορίες. Αν βλέπεις αυτό το βίντεο αργά τη νύχτα ή είσαι μόνος ή μόνη στο σπίτι, ίσως να θες να διπλοτσεκάρεις τις πόρτες και τα παράθυρα και να ανοίξεις και μερικά φώτα πριν προχωρήσουμε. Μην πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα. Πάμε στο βίντεο. Η ταινία Hard Candy μας δείχνει την ιστορία μιας έφηβης που ξεκίνησε μια σαντιστική παγίδα στο διαδίκτυο, σοκάροντας έτσι τους θεατές της μεγάλης οθόνης. Λίγοι θεατές βέβαια γνώριζαν πως το φιλμ βασίστηκε σε αληθινά γεγονότα. Ο παραγωγός David Higgins εμπνεύστηκε την ταινία από ένα δελτίο ειδήσεων που αφορούσε γυναίκες στην Ιαπωνία που οδήγησαν διάφορους επιχειρηματίες σε θανάσιμες παγίδες. Η ταινία περνάει το μήνυμα ότι ο θήτης μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή και ηλικία. Στην ταινία Monster βλέπουμε την αληθινή ιστορία της Eileen Wuornos, η οποία εκτελέστηκε με τη θανατική ποινή για τα εγκλήματά της. Ενσαρκώθηκε στη μεγάλη οθόνη από τη Σαρλίζ Θερόν. Η Eileen ήταν μια δολοφόνος ιερόδουλη, η οποία σκότωσε 6 άνδρες μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Στο Open Water, ένα ζευγάρι παγιδεύεται στις ακτές της Αυστραλίας που ζουν καρχαρίες. Είναι αληθινή η ιστορία η οποία μετά τα σαγόνια του καρχαρία αποδίδει με απόλυτη σαφήνεια την επιθετικότητα των καρχαριών. Όπως και στην αληθινή ιστορία, το ζευγάρι δεν βρέθηκε ποτέ, πράγμα που προκάλεσε ένα τριχύλα αλλά και δέος στους θεατές. Και ποιος δεν έχει ακούσει για την ταινία The Amityville Horror? Αν και τις ιστορίες για τα στοιχειωμένα σπίτια δεν τις παίρνουμε στα σοβαρά, η συγκεκριμένη ταινία δίνει την εντύπωση πως ίσως θα έπρεπε. Βασισμένη στις μεταφυσικές εμπειρίες της οικογένειας Lodge, η ταινία αυτή δείχνει μερικές από τις πιο τρομακτικές ιστορίες φαντασμάτων που έχουν υποθεί ποτέ. Στο νούμερο 5 θα δούμε τις προφητείες του Mothman. Στις προφητείες του Mothman, μια σειρά από σκοτεινά και θανάσιμα γεγονότα είχαν προβλεφθεί από έναν άγνωστο. Οι θεατές δεν ήξεραν πως το φιλμ έχει βασιστεί στην ιστορία ενός ρεπόρτερ, ο οποίος άρχισε να συνδέει διάφορες καταστροφές και να εξηγεί τα γεγονότα. Η ταινία Zodiac έχει γραφτεί στην ιστορία του κινηματογράφου ως μία από τις πιο διαβόητες ταινίες serial killer όλων των εποχών. Η φόνη και η ιστορία του φιλμ βασίστηκαν σε αληθινά γεγονότα που συνέβησαν στο Σαν Φρανσίσκο. Η αστυνομία έψαχνε την ερμηνεία των συμβόλων που άφηνε πίσω του ο δολοφόνος, σε αντίθεση όμως με την ταινία, στην πραγματικότητα ο δολοφόνος δεν βρέθηκε ποτέ. Στην ταινία From Hell έχουμε τον Jack τον Ανταροβγάλτη, έναν από τους πιο διάσημους δολοφόνους όλων των εποχών. Στο thriller From Hell η υπόθεση ανοίγεται και πάλι και ξεκινάει έρευνα για τον δολοφόνο. Φυσικά δεν θα μάθουμε ποτέ την ταυτότητά του, αφού πολλές ακόμα ταινίες περιμένουν να γυριστούν με βάση τη ζωή του. Ερχόμαστε σε ένα από τα δικά μου προσωπικά αγαπημένα, στο A Nightmare on Elm Street. Η ιστορία ενός άνδρα που δολοφονεί παιδιά στον ύπνο τους, μας πέφτει κάπως βαριά. Κι όμως, το thriller αυτό
βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Wes Craven πήρε στοιχεία από ένα άρθρο για την ιστορία ενός γκρουπ μεταναστών που πέθαναν όλοι μαζί, βιώνοντας έτσι έναν κοινό εφιάλτη. Στην ταινία The Drinkers, δύο δίδυμοι χειρούργοι εξαγελούν τον κόσμο έτσι ώστε να πιστεύουν πως πρόκειται για ένα άτομο. Κι όμως, το The Drinkers βασίζεται στην αληθινή ιστορία δύο δίδυμων αδερφών που βρέθηκαν νεκροί από υπερβολική δόση ουσιών. Στην ταινία Henry, Portrait of a Serial Killer, ο Χένρι είναι ένας ψυχοπαθής serial killer. Η ταινία αυτή δείχνει μία από τις χειρότερες πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Χένρι Λι Λούκας, ενός ανθρώπου ο οποίος στέρισε τη ζωή από 3.000 ανθρώπους. Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει άλλο ένα από τα δικά μου προσωπικά αγαπημένα, το The Conjuring. Η μεταφυσική δραστηριότητα εξετάζει τη φαντασία των ανθρώπων. Όταν όμως τα γεγονότα έχουν γίνει στα αλήθεια, η ταινία γίνεται πολύ πιο τρομακτική. Το The Conjuring, ή αλλιώς το κάλεσμα, είναι η ιστορία των ερευνητών παραφυσικών δραστηριοτήτων Ed και Lorraine Warren, οι οποίοι προσπαθούν να νικήσουν τα κακά πνεύματα. Ο Hannibal Lecter ίσως είναι ο πιο κακόφημος ψυχοπαθής στην ιστορία. Στη σιωπή των αμνών όμως, βοηθάει μια detective να λύσει την υπόθεση του Buffalo Bill. Ο Buffalo Bill σαν χαρακτήρας έχει βασιστεί όχι σε έναν, αλλά σε πολλούς διαφορετικούς αληθινούς δολοφόνους. Μία από τις πιο κλασικές ταινίες τρόμου είναι το «Ψυχό». Μιλάει για την ιστορία ενός μοναχικού άνδρα σε ένα μοτέλ και μια σειρά από ανεξήγητες εμψυχρό δολοφονίες που έγιναν κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί. Το «Ψυχό» βασίζεται στη ζωή του δολοφόνου Ed Gein, ο οποίος σκότωνε γυναίκες. Με κεφάλια που γυρνάνε και μια νεαρή κοπέλα να αλλάζει φωνές, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο Εξορκιστής πρόκειται για μια ταινία που είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Και όμως, βασίζεται στο βιβλίο του William Peter Blatty, ο οποίος περιγράφει ένα νεαρό αγόρι που είχε κυριευθεί από μια άγνωστη σατανική δύναμη. Η τελετή κόβει την ανάσα και όχι μόνο επειδή ο αγαπημένος μας Anthony Hopkins είναι εκπληκτικός στο ρόλο του ιερέα, αλλά η ταινία βασίζεται στις αληθινές εμπειρίες ενός αληθινού ιερέα, του πατέρα Γκάρι Τόμας, ο οποίος μάλιστα έδωσε και οδηγίες για τη διαδικασία του εξορκισμού στην ταινία. Το «Ηλόφιαχουν μάτια» είναι μια κοινή ταινία φρίκης. Μια οικογένεια ξεκινάει ταξίδι με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο χαλάει στη μέση του πουθενά. Η οικογένεια παίρνει συμβουλές από έναν ανατριχιαστικό ξένο και αμέσως μετά ξεκινάει ο κίνδυνος και ο θάνατος. Στο «Ηλόφιαχουν μάτια», τόσο στο πρωτότυπο του 1977 όσο και στο remake του 2006, τα μέλη της οικογένειας πέφτουν θύματα άγριων παραμορφωμένων κανίβαλων. Η ιστορία της ταινίας «Ηλόφια έχουν μάτια» βασίζεται στην ιστορία του Αλεξάνδερ Σόνι Μπίν, ο οποίος ήταν επικεφαλής μιας οικογένειας 48 κατοίκων των Σπηλαίων, τον 13ο με 16ο αιώνα στη Σκωτία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ήταν ένας μαζικός δολοφόνος και κανίβαλος, που μεγάλωσε τη φυλή του μέσα από χρόνια αιμομιξίας και η ομάδα έστεινε παγίδες για να ληστέψουν και να σκοτώσουν τους ταξιδιώτες. Στη συνέχεια τα σώματα διαμελίζονταν για να καταναλωθούν. Πολύ ανατριχιαστικό υλικό, σωστά.
Αν έχετε δει την ταινία «Η Ξένη», τότε πιθανότητα έχετε κάνει το καθήκον σας να κλειδώνετε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα κάθε βράδυ, έτσι ώστε να μην τα σπάσουν τίποτα μασκοφόρα άτομα με σκοπό να τρομοκρατήσουν εσάς και την οικογένειά σας. Πηγή έμπνευσης της ταινίας ήταν η δολοφονία της οικογένειας Μάνσον και συγκεκριμένα τις δολοφονίες της Τάτι Λαμπιάνκα. Ο Μπρέιν Μπερτίνο δήλωσε ότι αυτό που φοβόταν και τον ενδιέφερε πραγματικά σχετικά με τις δολοφονίες ήταν ότι ουσιαστικά κανένα από τα άτομα δεν γνώριζε την οικογένεια Μάνσον ή το γιατί του συνέβαινε αυτό. Εκτός από τις περίφημες δολοφονίες της οικογένειας Μάνσον, ο Μπερτίνο είχε μία ακόμα πιο φοβερή έμπνευση πίσω από την ταινία του. Όταν ήταν παιδί, μία ομάδα ανθρώπων τσακωνόταν γύρω από τη γειτονιά του, χτυπώντας πόρτες, φωνάζοντας να ανοίξουν τα σπίτια για να μπουν μέσα. Αυτή η ίδια ομάδα άρχισε να κάνει διαρρήξεις σε σπίτια όταν διαπίστωναν ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα στο σπίτι. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Αν έχετε να προτείνετε και εσείς ταινίες που έχουν βασιστεί σε πραγματικά τρομακτικά γεγονότα, μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και να πατήσετε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα υπόλοιπα social media μου, στο Instagram και στο TikTok. Και μην ξεχνάμε, πάτε και μια βόλτα από το κανάλι του Διονύση που ανεβαίνει και εκεί πολύ ωραία βίντεο. Link θα σας έχω όπως πάντα κάτω στην περιγραφή του καναλιού αλλά και στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Αυτά από μένα και για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!